Βρισκόμαστε εδώ απόψε ως μέλη της ίδιας οικογένειας. Με την φράση αυτή ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης, χθες το βράδυ στο κέντρο Φρούριο της Λάρισας, ως επίτιμος προσκεκλημένος της ΝΟΔΕ, στην επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Μπροστά σε ένα πολυπληθές ακροατήριο, ο κ. Μεϊμαράκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι κοιμούνται με όνειρο βαθύ όσοι νομίζουν ότι δεν θα βρεθούν οι 180 βουλευτές για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Αισιοδοξώ όμως ότι οι πολιτικές συνθήκες θα είναι τέτοιες, οι επιτυχίες θα είναι τέτοιες, το περιβάλλον το πολιτικό στο οποίο θα κινούμεθα θα είναι τέτοιο, που με κάνει να αισιοδοξώ ότι η παρούσα Βουλή μπορεί να βγάλει πρόεδρο. Ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι ο κορμός για ένα καλύτερο πολιτικό μέλλον στην Ελλάδα και πως στην περίπτωση που οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές, οι πολίτες πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες με διάθεση θετική και όχι τιμωρητική. Γιατί πάρα πολλές φορές αυτή η ψήφος με τιμωρητική διάθεση έχει βάλει τη χώρα σε περιπέτειες που δυστυχώς δεν μπορέσαμε εύκολα να τις ξεπεράσουμε όπως έγινε και τώρα. Η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι πάρα πολύ ψηλά, που σημαίνει ότι εμείς έχουμε πολύ μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων πολιτών να απευθυνθούμε.